Τα νέα ζευγάρια σφιχτιούν. Υπάρχει μια πραγματικότητα που αγγίζει ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να συμβιώσουν και με κόσμο που δεν ξέρουν στο ίδιο σπίτι. Και βεβαίως να μιλήσουμε για τη φοιτητική στέγη, τις ανύπαρκτες φοιτητικές αιστείες. Το πρόβλημα είναι οξύτατο. Και όλα τα κόμματα δεν πιάνουν την ουσία, πιστεύουμε. Και η ουσία είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική της πράσινης μετάβασης, όπου υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία θέτει το ζήτημα της καθολικής ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Αυτό από μόνο του το επόμενο διάστημα θα εκτοξεύσει, γιατί λέμε θα εκτοξευτούν οι τιμές και άλλο κτλ. Αλλά πρέπει να πούμε και γιατί. Η αιτία λοιπόν είναι αυτά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ταυτόχρονα η άλλη πλευρά της στρατηγικής είναι σπίτια τα οποία έχουν ακόμα καυστήρα θα εξωθηθούν με διάφορες εκβιασμούς να τα αποβάλουν. Και επί της ουσίας η στέγη θα γίνει και πανάκριβη. Ναι. Αυτοί που θα ωφεληθούν είναι κατασκευαστικοί όμιλοι. Αντιλαμβάνομαι ότι η μετάβαση έχει ένα κόστος μεγάλο. Ναι, αλλά ποιος θα το πληρώσει. Υπάρχει εδώ ένας αντικειμενικός στόχος. Θα πω. Γιατί εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Ότι οι κατασκευαστικοί όμιλοι παίρνουν τα μεγάλα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί εδώ οι ομίγεροι των άλλων κομμάτων επί της ουσίας προσδίδουν στο Ταμείο Ανάκαμψης ιδιότητες που δεν έχει. Γιατί, για παράδειγμα, τα σπίτια που φτιάχτηκαν στην Πορτογαλία και αλλού έλυσαν, για παράδειγμα, 10-20 χιλιάδες σπίτια είναι, για τέτοια ποσά μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, έλυσαν το πρόβλημα. Είναι καλύτερα από το τίποτα. Όχι, με τη σύγκριση με το τίποτα, ναι. πάντα και 10 να κάνεις, θα λες είναι καλύτερα από το τίποτα. Αλλά η ουσία ποια είναι, έπεσαν οι τιμές στα ενοίκια, έπεσαν οι τιμές στην ιδιοκτησία για να μπορείς να αποκτήσουν σπίτι. Και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι προς τα πάνω και βογκάει ο κόσμος. Ναι. Και ποια είναι η πραγματικότητα, έχεις λοιπόν μια πράσινη στρατηγική μετάβασης, έχεις τις αυξήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι μεγαλύτερες στο επιτόκιο, μεγαλύτερες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και υπάρχει μια πραγματικότητα των εργατικών λαϊκών σπιτιών με εξώσεις, με κατασχέσεις, με μια βαρβαρότητα που ζούμε και τα σωματεία, οι φορείς πηγαίνουν έξω από σπίτια προκειμένου να τα σώσουν από την μανία της κυβέρνησης και που συνεχίζει και από την πορεία και των προηγουμένων που επί της ουσίας δεσμεύει σπίτια και είναι χιλιάδες οι επόμενοι πληστηριασμοί που έρχονται και από αυτή τη σκοπιά το ΚΚΕ, τα ταξικά σωματεία θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη για να μην πέσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, στα χέρια των ΦΑΝΣ, γιατί και με το τελευταίο νόμο της κυβέρνησης επί της ουσίας περνάνε στην ευθύνη των servicers και επί της ουσίας παίρνουν πυρ παρά τα σπίτια του Κοσμάκη ενώ έχει δώσει μια περιουσία. Πρώτα απ' όλα στο τραπέζι δεν μπήκε ότι χθες διαδήλωσαν μαζικά οι φοιτητές με ένα τεράστιο ογκώδες συγκλονιστικό πανελλαδικό συλλαλητήριο που διατράνωσαν την αντίθεσή τους και απέδειξαν στην πράξη ποιος είναι η πλειοψηφία και ποιος είναι η μειοψηφία. Και φοιτητές και καθηγητές. Και φοιτητές και καθηγητές και ακριβώς είναι και μαθητές, γιατί είναι ένα ζήτημα που συνολικά η εργατική λαϊκή οικογένεια πλήττεται. Εδώ υπάρχει το εξής που πρέπει να μπει στο τραπέζι. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για άνισους όρους ένταξης στα πανεπιστήμια. Η ιστορία με τη βάση εισαγωγής, επί της ουσίας, άλλοι να μπαίνουν με το πεδίο και άλλοι να μπαίνουν με τη σχολή, με τα μόρια της σχολής, είναι και να τσοντάρουν στα μόρια του πεδίου έξτρα το χρήμα προκειμένου να φτάσουν τον κόπο που έκαναν οι υπόλοιποι που φτάσαν με τα μόρια της σχολής, είναι νομίζουμε ενδεικτικό της δικαιοσύνης. Γίνεται επί της ουσίας το άδικο νόμος, όπως λένε οι φοιτητές και τα συνθήματά τους. Δεύτερο ζήτημα είναι, γιατί γίνεται μια συζήτηση περί επιπέδου, περί ποιότητας, περί όρων. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά θα τα λύσει η αγορά. Θα έχει για όλους ο μπαξές. Θα έχει και για αυτούς που θα πηγαίνουν, γιατί η τσέπη τους δεν θα φτάνει μέχρι εκεί και θα παίρνουν ένα άθλιο στο πτυχίο του ενός ορόφου, στη σχολή του ενός ορόφου και θα είναι και άλλα που θα πηγαίνουν υποθέτω σε καλύτερα. Άρα λοιπόν η συζήτηση αυτή είναι άτοπη, γιατί επί της ουσίας η ίδια η αγορά θα ρυθμίζει όπως όλες τις χώρες και επί της ουσίας με το βαλάντιό σου και το πορτοφόλι σου θα λύνεται αυτό. Άρα από εδώ ανοίγει μια συζήτηση και λέμε τι.
ότι να τελειώνουμε με το παραμύθι ότι η ενίσχυση, η ύπαρξη των ιδιωτικών θα ενισχύσουν και τα δημόσια. Το είδαμε στα νοσοκομεία, υπάρχουν ιδιωτικά και βλέπετε τι γίνεται στο Πέδον, για παράδειγμα, που 8 στα 10 τραπέζια χειρουργείου είναι off. Λοιπόν. Και δεύτερον, είναι μια πραγματικότητα που αναδεικνύει ακριβώς σήμερα ότι οι φοιτητές έχουν μιλήσει, πρέπει να πάρθει πίσω το νομοσχέδιο, πρέπει να μην κατατεθεί και από αυτή τη σκοπιά σήμερα να ενισχυθεί ένα καλό δημόσιο ποιοτικό πανεπιστήμιο με ενίσχυση της χρηματοδότησης, με στήριξη της εργατικής λαϊκής οικογένειας προκειμένου να μπορέσουν οι φοιτητές να σπουδάσουν, με σύντηση, με στέγαση, με όλα.